Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέους περιορισμού στη χρήση αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία εάν η Βόρεια Κορέα εισέλθει στον πόλεμο, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, την ώρα που το ΝΑΤΟ λέει ότι οι βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσία. Η ανάπτυξη βορειοκορεατικών δυνάμεων ενδέχεται να είναι μια ένδειξη του πώ ελπίζει η Ρωσία να αντισταθμίσει τι αυξανόμενε απολυέ τη στο πεδίο τη μάχη και να συνεχίσει να σημειώνει αργά σταθερά κέρδη στην Ανατολική Ουκρανία. Το Πεντάγωνο υπολόγιζε την περασμένη εβδομάδα ότι 3.000 στρατιώτε τη Βόρεια Κορέα έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Ρωσία για εκπαίδευση, ωστόσο σήμερα ανέβασε αυτόν τον αριθμό στου 10.000. Ένα μέρο αυτών των στρατιωτών έχει ήδη μετακινηθεί πιο κοντά στην Ουκρανία και ανησυχούμε όλο ένα και περισσότερο ότι η Ρωσία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτού του στρατιώτε στη μάχη ή να υποστηρίξει επιχειρήσει μάχη εναντίον Ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κούρσκ τη Ρωσία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σίνγκ. Η Ουκρανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών ανακοίνωσε την 5η ότι οι πρώτε βορειοκορεατικέ μονάδε καταγράφηκαν στη σύνοριακή περιοχή Κούρσκ όπου επιχειρούν τα Ουκρανικά στρατεύματα από τότε που πραγματοποίησαν μια μεγάλη εισβολή τον Αύγουστο. Ωστόσο, το Πεντάγωνο απέφυγε να επιβεβαιώσει την παρουσία Βορειοκορεατών στο Κούρσκ. Είναι πιθανό να μετακινούνται προ αυτήν την κατεύθυνση, αλλά δεν έχω περισσότερε λεπτομέρειε ακόμα, είπε η ΣΥΣΚ. Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων τη Νότια Κορέα ενημέρωσε το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, όπου ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν εκφράσει σοβαρέ ανησυχίε για την πιθανότητα αυτά τα στρατεύματα να χρησιμοποιηθούν εναντίον τη Ουκρανίας. «Πρεσβευτές από τους εταίρους του ΝΑΤΟ στον Ινδοϊρηνικό, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, την Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Κορέα προσκλήθηκαν να παρευρεθούν στο Συμβούλιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι Ουκρανικέ Στρατιωτικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών λένε ότι περίπου 12.000 στρατιώτε, μεταξύ των οποίων 500 αξιωματικοί και τρει στρατηγοί, βρίσκονται ήδη στη Ρωσία και εκπαιδεύονται σε πέντε στρατιωτικέ βάσει. Ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αρνήθηκε ότι οι Βορειοκορεάτε στρατιώτε βρίσκονται στη χώρα του, αλλά είπε ότι επαφείεται στη Μόσχα να αποφασίσει πώ θα εφαρμόσει μια συμφωνία συνεργασία με την Πιογιάνγκ, που περιλαμβάνει και μια ρήτρα αμοιβαία άμυνα σε περίπτωση που Κάποια χώρα δεχτεί εξωτερική επίθεση. Χαμένα τα έχουν στη Δύση με του χιλιάδε Βορειοκορεάτε στρατιώτε που ρίχνει στο πεδίο τη μάχη η Ρωσία ω φθηνό μισθοφορικό δυναμικό. Σε φωτογραφία η σημαία τη Βόρεια Κορέα εμφανίστηκε κοντά στο πρόσφατα καταληφθέν χωριό Τσουκουρίνο στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ, προκαλώντα περισσότερο ψυχολογικέ επιπτώσει στο Κίεβο. Ο πρώην σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου Κούτσμα Σόσκιν είναι σίγουρο πω ο Ζελένσκι είναι καμένο χαρτί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η άρνηση του Μπάιντεν να συναντηθεί μαζί του, καθώς και το γεγονός ότι δεν του επιτράπει να παραστεί στη συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ, είναι μια κολοσιαία αλλαγή διάθεσης. Ο Ζελένσκι έχει ήδη μετατραπεί σε ένα απόλυτο χαμένο, τον οποίο κανείς δεν εμπιστεύεται πια και που δεν γίνεται καθόλου αντιληπτός, είπε ο ίδιος. Ο Υπουργό Άμυνα τη Νότια Κορέα ανέφερε ότι η Βόρεια Κορέα πιθανότατα θα στείλει περισσότερα στρατεύματα για να στηρίξουν τη Ρωσία στο πεδίο τη μάχη. Οι πληροφορίε για την παρουσία του στρατού τη Βόρεια Κορέα κυκλοφορεί στον δυτικό τύπο, ως οι ορδές του Τζέικι Χαν, προκαλεί τρόμο και στου συμμετέχοντε μισθοφόρου στη σύγκρουση στην Ουκρανία και του συμμάχου τους. Συμμάχους τους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας της Βρυξέλλες έσπευσε να ανακοινώσει ότι η Pyongyang ετοιμάζεται να στείλει 10.000 στρατιώτες της, στη ζώνη της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε συνολικά σχεδόν 700.000 στρατιώτες που πολεμούν στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία. Ένα αριθμό 1.500 ή 12.000 Βορειοκορεατών δεν θα κάνει τη διαφορά και μέσα μαζική ενημέρωση αναφέρουν ότι οι Ρώσοι του στέλνουν σε πρώτο στάδιο για να εμπλακούν στην προστασία βασικών εγκαταστάσεων υποδομής, όπως γέφυρε, κέντρα εκπαίδευση, εγκαταστάσει στρατιωτικής παραγωγής, αποθήκες κτλ. Η σημασία μια τέτοια υπηρεσία έχει αυξηθεί απότομα λόγω τη επέκταση των δραστηριοτήτων Σαμποντά από το Κίεβο. Ο ρωσικός στρατό που θα απελευθερωθεί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί εκ νέου στα πεδία των μαχών, ενισχύοντα το μέτωπο. Παρεπιπτόντω, παρόμοια αντικατάσταση των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία στι δυτικέ περιοχέ τη Ουκρανία συζητείται και στο ΝΑΤΟ. Το καθεστώ υπηρεσία του στρατού τη Βόρεια Κορέα δεν αποκλεί τη συμμετοχή μεμονωμένων μονάδων απευθεία στι εχθροπραξίε στην Ουκρανία. Πιο ισχυρή όμω ήταν και είναι η βοήθεια σε πυρομαχικά στον Ρωσικό στρατό από την Βόρεια Κορέα, ειδικά σε αυτό το σημείο του πολέμου. Την ίδια περίοδο, μισθοφόροι από 85 χώρε πολεμού στο πλευρό του Κιέβου, σημειώνουν Ρώσοι αξιωματούχοι καταγγέλλοντα τη Δύση, η οποία του στρατολογεί δίνοντα πολλά χρήματα. Το θερμόμετρο στην Κορεατική Χερσόνησο φαίνεται να ανεβαίνει επικίνδυνα, αφού ο ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Διοκούν κάλεσε την Παρασκευή το ναυτικό τη χώρα να είναι έτοιμο για άμεσε πολεμικέ επιχειρήσεις. Η εντολή έρχεται αφότου οι δυνάμει των ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα δημοσίευσαν πλάνα από κοινή άσκηση που προσωμείωσε την απομάκρυνση του βορειοκορεάτη ηγέτη. Η ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό ζήτημα για την αξιόπιστη υπεράσπιση τη θαλάσσια κυριαρχία τη χώρα και την εντατικοποίηση των πολεμικών προετοιμασιών, δήλωσε ο Κιμ σύμφωνα με το KCNA. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σκοπεύει να κατασκευάσει πυρηνικά υποβρύχια όπως έχει προγραμματιστεί, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ταυτόχρονα τη λειτουργία των απειγίων Σίνπο και Ναμπό, δήλωσε ο Τζεν Σινγκ, καθηγητής της Σχολή Δημόσιας Πολιτικής του Πανεπιστημίου Χάνι ο στόχο είναι να αναπτυχθούν πυρηνικά υποβρύχια ικανά για προληπτικά πλήγματα κατά τη Νότια Κορέα, ικανά να φέρουν βαλιστικού πυράβλου και πυράβλου κρουζίπε. Την Παρασκευή, μετά την κλιμάκωση των προκλήσεων από τη Βόρεια Κορέα, οι δυνάμει των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Νότια Κορέα δημοσίευσαν πλάνα από την κοινή εκπαίδευσή του, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων με στόχο την απομάκρυνση του Βορειοκορέα τη Γέτη. Οι δύο πλευρέ έχουν οργανώσει διάφορε ασκήσεις, συμπεριλαμβανομένων μάχη, παροχή πρώτων βοηθειών, ειδική αναγνώριση και κατεύθυνση φίλια αεροπορική επίθεση, ανέφερε η δήλωση. Επίση, σχημάτισαν συνδυασμένε ομάδε για την διεξαγωγή μια διήμερη άσκηση αναγνώριση και διείσδυση χωρί ύπνο για τον εντοπισμό και την καταστροφή ενό στόχου κατευθύνοντα προσωμιωμένε αεροπορικέ επιδρομέ. Διεξάγονται ασχήσει για την ενίσχυση των ατομικών δεξιοτήτων μάχη, όπω η στοχευμένη δολοφονία ανέφερε. Κατόπιν των παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι η ειρήνη στην περιοχή τη Χερσονήσου τη Κορέα γίνεται ολοένα και περισσότερο εύθραυστη, με τον κίνδυνο στρατιωτική κλιμάκωση και εχθροπραξιών μεταξύ Βορείου και Νοτίου Κορέα να γίνεται ολοένα και πιθανότερη. Λίγο δε νοτιότερα στον Ειρηνικό ωκεανό υπάρχει ένα άλλο εξίσου πιθανό πολεμικό μέτωπο να ανοίξει αυτό μεταξύ Ταϊβάν και Κίνα και στα δύο θα απαιτηθεί υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή των ΗΠΑ υπέρ των συμμάχων τη Νότια Κορέα και Ταϊβάν αντίστοιχα. Ένα είναι βέβαιο ότι οποιοδήποτε από τα δύο μέτωπα που θα παρομοιάζαμε με ναρκοπαίδια για τι ΗΠΑ και αν ανοίξει θα έχει ω αποτέλεσμα οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία να χάσουν τη σημασία που έχουν αυτή τη στιγμή για τι ΗΠΑ, αφού σε περίπτωση επικράτηση είτε τη Κίνα είτε τη Βορείου Κορέα θα τεθεί εναμφιβόλο άμεσα η κυριαρχία τη Ουάσιγκτον στον ε... Ειρηνικό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.